συνεχίζω. Λοιπόν, εδώ λοιπόν πάντα εμείς ερχόμαστε και λέμε. Υπάρχουν δύο ερωτήσεις που πρέπει να κάνουμε πριν κάνουμε οτιδήποτε στο θέμα του μεταφορικού. Η ερώτηση είναι καταρχήν, πρέπει να δώσω δώρα μεταφορικά και αν μπορώ να δώσω δώρα μεταφορικά. Πρέπει να απαντηθούν και οι δύο ερωτήσεις. Πώς θα γίνει αυτό βέβαια. Καταρχήν να δούμε λιγάκι, να μιλήσουμε λιγάκι για τα ίδια τα μεταφορικά. Τι είναι τα μεταφορικά για ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Τα μεταφορικά καταρχήν κουβαλάνε ένα κόστος και έχουν και κάποια χαρακτηριστικά. Τα θέλει ο πελάτης, εξυπηρετούν τον πελάτη. Επομένως είναι η ερώτηση, είπαμε πρέπει και μπορώ. Ας δούμε λοιπόν τι είναι το τα μεταφορικά. Είναι προϊόν ή έξοδο. Πριν να αποφασίσουμε να κάνουμε οτιδήποτε, αν δεν ξέρουμε τι είναι τα μεταφορικά για να τα προσφέρουμε δωρεάν, όπως ας πούμε ένα προϊόν ή είναι μια υπηρεσία, δεν μπορούμε να κοστολογήσουμε κιόλας. Καταρχήν, είναι κόστος για όλους. Εφόσον είναι δωρεάν, είναι κόστος για μένα. Εφόσον είναι στον πελάτη χρέωση, είναι κόστος για τον πελάτη. Και βέβαια δεν το αρέσει. Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες διαμόρφωσης, δηλαδή πόσο μακριά είναι, τι βάρος έχει, τι μέγεθος έχει, πόσο γρήγορα θα το παραδώσω. Όλα αυτά διαμορφώνουν το κόστος. Απαιτούν στρατηγική. Θα πρέπει, όταν έχω έξοδα μεταφορικών, να χωρίσω τις περιοχές, στους πελάτες μου, να ξέρω μια εταιρεία ίσως κάνει καλύτερη τη μεταφορά σου για Κύπρο και μια άλλη για εντός Ελλάδος και μια άλλη για εντός πόλης. Αυτό είναι μια στρατηγική, απλή ημένη που μεταφέρω αυτή τη στιγμή, αλλά δεν πάμε να είναι μια στρατηγική. Και είμαι σίγουρος ότι πιο πολύ το κάνουμε και αυτό γιατί είναι θέμα οικονομικό. Και βέβαια αποτελεί ξεκάθαρα ένα προϊόν. Πρέπει να το χειριστούμε σαν προϊόν. Δεν μπορούμε να το χειριστούμε σαν υπηρεσία. Δεν με συγχωρείτε ότι το προσφέρει κάποιο άλλο για μα. Παρ' όλα αυτά είναι ένα προϊόν. Και έτσι πρέπει να το χειριστούμε. Ας διαπιστώσουμε λοιπόν μερικά πράγματα. Αποτελεί πολύ σοβαρό κίνδυνο. Αυτό είναι γενική διαπίστωση, το ξέρουμε και γι' αυτό άλλωστε θέλουμε να προσφέρουμε στους πελάτες μας τα δωρεάν μεταφορικά. Μόνο μια μελέτη που έγινε για πέρυσι και θα μιλήσω για εξωτερικό, δεν μιλάω για την Ελλάδα γιατί ακόμα η Ελλάδα προσπαθεί να μαζέψει ορισμένους τομείς και δεν έχουν παντού στοιχεία. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι οι συμπεριφορές είναι διαφορετικές στο εξωτερικό. Ο κόσμος θέλει τα μεταφορικά. Και οι δυσκολίες είναι ακριβώς ίδιες. Δεν υπάρχουν διαφορετικές, είτε ακριβές εταιρείες, είτε πολύ μακριά, είτε μεγάλους χώρους κτλ. Δείτε ότι το σοβαρότερο κίνητρο για να αγοράσει κάποιος από ένα κατάστημα είναι η πρώτη στιγμή με το 80%. Δηλαδή, απαντήσαμε ότι αν είχε δωρεάν μεταφορικά αυτό το κατάστημα, εγώ θα αγόραζα, ναι, 8 στους 10. Και μετά ακολουθούν άλλα πράγματα όπως είναι η ταχύτητα. Αυτό προσέξτε εδώ, έρχεται. Έρχεται και εδώ, ακόμα το 66 δεν είναι σε εμάς, αλλά θα έρθει. Θέλουν πολύ γρήγορα. Το θέλουν τώρα. Και αν όχι τώρα, αύριο το πρωί. Δεν το θέλω σε μια εβδομάδα, ούτε σε 7, 8, 10 μέρες. Το θέλω αύριο. Παρένθεση μικρή, εγώ βλέπω τον εαυτό μου πολλές φορές ψωνίζω. Θα προτιμήσω να δώσω 5 ευρώ παραπάνω σε ένα αντικείμενο των 80, που δεν είναι και μικρή διαφορά, αν ξέρω θα το έχω σε 2 μέρες και όχι σε 7. Για μένα είναι πολύ σοβαρός παράγοντας. Εξαρτάται βέβαια από το πόσο το χρειάζεται κάποιος, το αντικείμενο ή όχι, αλλά πιστέψτε με πιο πολύ είναι και λίγο ψυχαναγκαστικός ο παράγοντας αυτός. Προχωράμε. Να είναι πραγματικά δωρεάν τα μεταφορικά. Ο πελάτης, ο απλός πελάτης που μένει να ψωνίσει, δεν είναι αδαής πλέον. Έχει πάρα πολλά εργαλεία που μπορεί να διαπιστώσει ένα προϊόν αν όντως έχει δωρεάν μεταφορικά ή αν εγώ το έχω φορτώσει για να φαίνεται ότι είναι δωρεάν μεταφορικά. Και θα δείξω ένα πολύ γρήγορο παράδειγμα από την γνωστή μας μηχανή σύγκρισης. Δεν γράφω να μέσα από το χώρο συγκρίσεις, θα δείτε μόνο τα δύο παραδείγματα που έχω κυκλώσει. Θα δείτε ότι το πλυντήριο κάτω-κάτω, λίγο αυτά τα γράμματα αλλά δεν πειράζει, το πλυντήριο κάτω-κάτω έχει 499 και λέει δωρεάν μεταφορικά. Αυτό που είναι πιο πάνω και προηγουμένο λέει 469 και έχει 5 ευρώ μεταφορικά. Εντός Αττικής. Γιατί και ο άλλος λέει εντός Αττικής δωρεάν μεταφορικά. Νομίζω ότι θα προτιμήσω αυτό είναι εκεί πάνω και ας πληρώσω και 5 ευρώ μεταφορικά. Γιατί αυτό εδώ σίγουρα δεν είναι δωρεάν μεταφορικά. Θα τα πληρώσω χρυσά. Εδώ μια μικρή παρένθεση για αυτές τις συσκευές, επειδή εγώ την πάτησα προσφάτως, ακόμα που ασχολούμαι με αυτό το ψάχνω, γιατί την πάτησα. Η μεταφορική που μου έφερε το πλυντήριο πιάτο στο σπίτι, επειδή είμαι στον πρώτο όροφο, ενώ εγώ στο κατάστημα είχα πληρώσει να το ανεβάσω στον πρώτο όροφο, αυτή δεν είχαν πληρωθεί.
Δεν δέχονταν ούτε να το αναλάβει με πλήρω όγκο, γιατί δεν υπήρχε στο χαρτί, δεν βιαζόταν. Έτσι, μια διαπίστωση δεν θα ξαναψούν σε αυτό το κατάστημα. Όγκο παραγγελιών. Ο όγκο παραγγελιών είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα το οποίο θα με βοηθήσει πιο εύκολα, είναι διαπίστωση δηλαδή, θα με βοηθήσει πιο εύκολα να φτάσω στο να δώσω δωρεάν μεταφορικά. Όπω καταλαβαίνετε, αν έχω 10 παραγγελίε την ημέρα και έχω 500 παραγγελίε την ημέρα, έχει να κάνει με το αν θα μπορέσω να δώσω, να καλύψω το έξοδο πλήκτη δωρεάν μεταφορικά. Γιατί, πολύ απλά εγώ θα μπορέσω να μιλήσω με μεταφορική με τελείω διαφορετικό βόλιο. Δηλαδή, εγώ δεν σου έρχομαι για 10 παραγγελίε την ημέρα, σου έρχομαι για 500. Ένα παράδειγμα, λέω, βέβαια, αλλά απλά για να πω τι θέλω να πω. Που σημαίνει λοιπόν ότι εφόσον εγώ έχω ένα πολύ δυνατό μαγαζί το οποίο παίζει με 50 με 100 παραγγελίε την ημέρα, μπορώ να πιέσω την τιμή και αν μου έδινε 7, να το πάρω 5, 4, τότε αρχίζει να γίνεται πολύ σοβαρό το ενδεχόμενο να μπορώ να δώσω πραγματικά. Κόστος. Και κέρδος. Τι κόστος έχει για μένα η μεταφορική και τι κέρδος έχει για μένα το προϊόν. Άμα αυτά τα δύο δεν τα ξέρω και μάλιστα αναπαραγγελία, που σημαίνει ότι πρέπει να ξέρω τη μέση παραγγελία μου, ποια είναι η αξία της, πόσες παραγγελίες την ημέρα έχω και τι κερδίζω από αυτό. Έξω φόρους, έξω τα πάντα, βγάζουμε λεφτά. Εάν βγάζουμε την ημέρα, ας πούμε, από 100 παραγγελίες 50 ευρώ και τα μεταφορικά μου είναι 40, δεν θα δώσω μεταφορικά, γιατί δεν έχει νόημα, δεν δουλεύει για κανένα, δεν δουλεύει για τη μεταφορική. Ανταγωνιστικότητα. Είναι για διαπίστωση, ναι. Όταν ο άλλο δίνει δωρεάν μεταφορικά, εγώ δεν μπορώ να ανέξω το παιχνίδι. Πρέπει και εγώ να δώσω δωρεάν μεταφορικά. Θα βρω τον τρόπο. Πάω λίγο γρήγορα για να το καλύψουμε γιατί χάσαμε λίγο χρόνο. Να πούμε και το διάλειμμα. Επιλογές. Υπάρχουν πολλές εταιρείες εκεί έξω. Μην μένετε με μία εταιρεία. Θα διαπιστώσετε μόνοι σας ότι αν πάτε και μιλήσετε ειδικά αυτή την εποχή, είναι πιο μικρές εταιρείες, τουλάχιστον τοπικά, που μπορούν να δώσουν πολύ ανταγωνιστικές τιμές. Καμιά φορά μπλέκουμε λίγο με το συνήθειο. Μου αρέσει αυτή η εταιρεία, γιατί έτσι και αλλιώ έχουμε συνηθίσει μα πολλά χρόνια, ντρέπομαι. Δεν την έχω γνωρίσει την εταιρεία, την έχω εγώ. Ψάχνω για το καλύτερο. Αν δεν είναι διατεθειμένο που είμαστε τόσα πολλά χρόνια που κάνει μια καλύτερη τιμή, θα βρω μια άλλη εταιρεία τουλάχιστον για ένα κομμάτι. Δεν χρειάζεται να φύγει ο τέλο. Παράπλευρο κόστο. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι κάθε πελάτη θα ψηφίζει τα ξεφύγει από το κατάστημά μα, τα αγοράζει από το κατάστημά μα. Έτσι κι αλλιώ. Είτε είχαμε δωρεάν μεταφορικά είτε όχι. Που σημαίνει ότι δίνοντα βεβαίω και σε αυτού δωρεάν μεταφορικά, χάνουμε. Κάτι το οποίο θα το είχαμε πληρώσει. Απόλυε. Απόλυε που είναι ίσω προγραμματισμό που θα πρέπει να κάνω στο κατάστημά μου γιατί δεν υποστηρίζει. Απόλυε το ότι πρέπει να κάνω marketing, ίσω κάποια καμπάνια, κάποιο κουμπάνια κάπου που να λέω ότι πλέον έχω δωρεάν μεταφορικά. Πρέπει να το δείξω στον κόσμο. Γιατί είπαμε είναι κίνητρο και πολύ σοβαρό κίνητρο. Και βέβαια, σοβαρή παρακολούθηση να μην ξεφύγουμε στα νούμερα. Θα πρέπει να ξέρουμε τι μου γίνεται στο κατάστημα με αυτό έτσι κι αλλιώ. Δηλαδή, εγώ θέλω δεδομένο ότι κάποιο θα παρακολουθεί, αλλά ειδικά σε αυτή την περίπτωση. Αξιολόγηση. Δεν χρειάζεται καταρχήν να το φέρω παντού δωρεάν μεταφορικά. Πρέπει καταρχήν να δω το κέρδο του ένα προϊόν. Υπάρχουν ομάδε προϊόντων που είναι πολύ κερδοφόρε και ομάδε που μπαίνουν μέσα. Και πρέπει απλά να τι έχω εκεί. Μπορώ λοιπόν να διαλέξω ομάδα προϊόντων. Το δωρεάν μεταφορικό. Πρέπει να προσέξουμε μέγεθο και βάρο. Όταν έχω συσκευασίε, οι οποίε είτε το αντικείμενο το ίδιο πολύ βαρύ ή τεράστιο, το οποίο έχει αυξημένα έξοδα, καλά είναι αυτά να τα βγάλω εκτό. Και το λέω αυτό με την έννοια ότι αφού κοιτάω ότι δεν θα βάλω παντού δωρεάν μεταφορικά, θα πρέπει να το κάνω μενού. Ψάχνοντα να βρω ποια μέσα θα φέρω. Ο μέσο όρο αξία τη παραγγελία που είπαμε και πριν. Να ξέρω ότι από μία παραγγελία και πάνω, δίνω μεταφορικά δωρεάν. Οπότε λέω 60, γιατί λέω 60. Εάν η μέση μου παραγγελία είναι 40, δίνω ένα ωραίο σχολείο σε 15% και ξεκινάω να παίζω με αυτό. Αν δώσατε 40 στα 100, κανείς δεν θα κάνει 100 ευρώ για να πάρει δωρεάν μεταφορικά. Αλλά τα 40 στα 50 ή στα 55, θα το σκεφτεί να φτάσει την παραγγελία του 55, ώστε να κερδίσει τα δωρεάν μεταφορικά. Και βέβαια υπάρχει και το αξιολόγηση τη γεωγραφική θέση. Όταν είμαι εγώ Αθήνα και στείλω Θεσσαλονίκη κάτι, δεν τίθεται μεταφορικά με την Αθήνα. Μπορεί να περνούσε λοιπόν από εδώ εάν, όπως παίρνει το πλυντήριο, στην Αττική. Θεσσαλονίκη, όχι. Τρόποι προσφοράς.
Όπως είπαμε τώρα, μπορούμε να παίξουμε αν μπορούμε δωρεάν παντού. Και αυτό μπορεί να γίνει φυσικά με κοιτώντας πάντα μικρά και ελαφριά προϊόντα. Εκεί συμφέρει αυτό το μοντέλο. Κινητά κτλ. Που είναι μικρές συσκευασίες και είναι ελαφριές. Και όταν δεν έχουμε φθηνή εταιρεία μεταχωρικών, θα μας βοηθήσει πάρα πολύ αυτό να κάνουμε σε όλο το κατάστημα. Αυτό είναι το δεδομένο. Και βέβαια να κάνω κέρδος. Ένα από τα τρία αν υπάρχει μπορούμε να παίξουμε. Σε όλα τα προϊόντα. Ελάχιστα αξία παραγγελίας. Εδώ λοιπόν, όπως είδατε σε αυτό το κατάστημα, εξηγεί ότι από τάδε ευρώ και πάνω έχω δωρεάν. Είναι ρεαλιστικό μοντέλο. Ο πελάτης θα το εκτιμήσει. Γιατί, λέω ότι μπορώ να σου δώσω από εκεί και πάνω. Δεν το ευεύω. Θα παίξει πάρα πολύ και θα μας βοηθήσει να πάρουμε μεγαλύτερες παραγγελίες. Γιατί θα μας βάλει 30 ευρώ και χρειάζεται ίσως και κάτι άλλο που το μαρκετάρω και όμως το κατάστημα που μπορεί να κάνει, θα αυξήσει την παραγγελία του. Και λέγοντας το κατάστημα, παραδείγματος χάρη στους πελάτες μας βάζουμε ένα πρόσωπο το οποίο μας βοηθάει να μας πει ακόμα σου δίνουν 10 ευρώ. Βάλει 10 ευρώ να πάρει βάλει μεταφορικά. Ακόμα σου δίνουν 7 ευρώ. Μετράει και την ενημερώνει. Και βέβαια ο πελάτης έχει μικρότερο οικονομικό ρίσκο ξέροντας έτσι ότι θα πάρει βάλει μεταφορικά και θα την βάλει την παραγγελία. Δουλεύει. Συγκεκριμένα προϊόντα. Μόνο συγκεκριμένα προϊόντα. Διαλύουμε τα προϊόντα μας και σε αυτά προσφέρουμε βάλει μεταφορικά. Παραδείγματος χάρη. Μπορούμε να παίξουμε στα προϊόντα που είναι μεγάλο κέρδος. Μαζί με προϊόντα με μικρό κέρδος, σαν συνδυασμό, για να προσφέρουμε και μια ρεαλιστική λύση στον πελάτη. Γιατί αν είναι μεγάλο κέρδος, μπορεί να είναι ένα ακριβό προϊόν και να μπορεί να αγοράσει ο πελάτης. Και βέβαια προϊόντα με προθετική ενέργεια. Είναι προϊόντα συνήθως που θα βγάζουμε σε προσφορά. Συγκεκριμένο διάστημα. Να παίξω, ας πούμε, σήμερα ή οι επόμενες τρεις μέρες ή το Σαββατοκύριακο ή τα Χριστούγεννα. Να είναι περιοδική δηλαδή, δεν χρειάζεται να είμαστε συνέχεια τώρα με το φορικά όλο το χρόνο. Στις μεγάλες γιορτές Χριστούγεννα Πάσχα πρέπει να παίξουμε γιατί περιμένει ο κόσμος. Αλλά μπορούμε να δοκιμάσουμε και μικρές γιορτές, να γίνει Βαλεντίνο. Καλή ώρα μετά με το Γιώργο Δημητρίου. Μπορούμε να παίξουμε. Ειδικά τα αρχιπολία είναι ένα πολύ σοβαρό κίνητρο για να αγοράσουμε μαζί με το διαπράγμα του χάρη. Συγκεκριμένες περιοχές. Να μιλήσω πάνω του χάρη για περιοχές εντός πόλη, εντός νομού, να θεωρήσω το δεδομένο ότι να ξεκινήσω να έχω με την έδρα μου παραδόσεις. Υπάρχουν κάποιοι που δεν κάνουν να παραδώσω την έδρα, πεισματικά το θεωρώ λάθος. Πρέπει να μπορώ να φτιάξω εικόνα να μπορώ να παραδώσω την έδρα μου. Γλιτώνει πράξη έξω. Και βέβαια θα συμπληρώσω εδώ ότι παίζω και τα ιδέα μέσα. Μπορεί να συμφέρει να έχω ένα μηχανάκι με ένα παιδί και να γυρνάει να κάνει τις αποστολές. Να είναι πιο φθηνό από το να κάνω όλα αυτά. Τώρα, επιλογή πελάτη και συνδρομή, εδώ θα είναι ένα μοντέλο το οποίο παίζει η Amazon πάρα πολύ, το λέει Prime, όπου πληρώνεται μια ετήσια συνδρομή και μέσα στην ετήσια συνδρομή ως δώρο σας δίνει τα δωρεάν μεταφορικά. Στην ουσία αυτή προπληρώνεται για ένα ολόκληρο χρόνο, ό,τι αγορές κάνετε, αν κάνετε, και σας δίνει δωρεάν μεταφορικά. Βέβαια έχει το volume, τον όγκο και μπορεί και το κάνει, θα τις προϋποθέσεις που έλεγα πριν. Ετήσια συνδρομή και συνδυασμό βέβαια και με άλλες ενέργειες, δεν φτάνει μόνο αυτό να το δώρο. Τέλος, με λιγλά προς αύξηση τιμών πολύ επικίνδυνο. Εδώ θέλει κύτταρο με αυτό το πράγμα. Εδώ θέλει τα ακριβά προϊόντα να αυξηθούν λίγο πιο πολύ και τα φθηνά προϊόντα σχεδόν καθόλου. Αλλά πάλι όμως δεν είναι μελέτη. Μελέτη μέσω όρος παραγγελίας, μελέτη ποια προϊόντα και ποιες περιοχές δεν είναι εύκολο. Δεν μπορώ δυστυχώς να πάω πιο μακριά γιατί είναι λίγος ο χρόνος, αλλά τουλάχιστον θα ακουμπήσουμε τα θέματα. Επιστροφές. Πολύ της μόδας. Το άκουσα από πέντε το κλείσμα του call center. Όπου ο άλλος θέλει να το επιστρέψει πίσω, αυτή τη στιγμή είναι λίγο θολό το τοπίο, το χρόνο του πελάτη στην επιστροφή. Ειδικά όμως στην έλυση και σε είδη ρουχισμού πρέπει να προσφέρουμε εμείς τη δωρεάν επιστροφή. Δεν γίνεται. Γιατί το ετοιμάζει 2-3 παπούτσια, το κάνει πολύ μεγάλο κατάστημα και τα υπόλοιπα τα γυρίζει πίσω κατά αυτό που το κάνει. Και βέβαια μπορούμε να παίξουμε και ένα σταθερό κόστος. 3 ευρώ όλη η Ελλάδα. Μελέτη, ξαναλέω. Δεν είναι με ελαφρά την καρδία 3 ευρώ, γιατί 3 ευρώ. Πρέπει να ξέρουμε ότι θα παίξουν μεγάλες παραγγελίες και έχει πολύ μικρότερο κόστος στους πελάτες, κερδίζει δηλαδή σε περίπτωση που θα έβαζε μια παραγγελία για ένα μεγάλο αντικείμενο και θα έχει μεγαλύτερα μεταφορικά. Εδώ αντικούν οι μικρές παραγγελίες και θα χάσουμε και μικρές παραγγελίες. Αν πράγματος χάρη βάλουμε 5 ευρώ και κάτι θα πήγαινε με 3 και τώρα με κάτι θα πληρώσει 5, το
τέλος συνδυασμός όλων των πιο πάνω. Μπορεί να κάνουμε και περιοχές και διάστημα και μέλη. Θα φτιάξουμε ένα κλαμπ και να πούμε όλα αυτά. Και ελάχιστα αξία παραγγελίας. Πάρα πολλά πράγματα. Κλείνω λοιπόν. Μείωση κόστους. Οπωσδήποτε πρέπει να βρείτε να μειώσετε το κόστος. Παρακολούθηση ανταγωνισμού. Όχι υπερβολές. Δεν χρειάζεται υπερβολές. Όχι παντού. Όχι για τα πάντα. Ενημέρωση του πελάτη να ξέρει πότε παίρνει δωρεάν μεταφορικά και online αν έχουμε βάλει όριο. Και δεν είναι πάντα η λύση. Όπως είπα πριν, είναι και το flat rate, δηλαδή μια τιμή για όλη την Ελλάδα. Είναι και αυτό μια λύση. Δεν είναι δωρεάν, αλλά είναι μια λύση. Και δοκιμές. Συνέχεια δοκιμές. Δεν υπάρχει σημαντική συνταγή. Δεν μπορούμε να δούμε από εδώ που είναι αυτά που ακούσαμε να τα κάνουμε. Θέλει πολλές δοκιμές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για όποια άλλη πορεία